μια ήττα σήμερα που αν μας έλεγαν στα μισά της δεύτερης περίοδου ότι θα είδαμε διαφορά 40 πόντων, δεν θα τους πιστεύαμε. Τι έγινε και ήρθε και το blackout στο δεύτερο δεκάλεπτο και κρίθηκε για το παιχνίδι? Εμείς η αλήθεια περιμέναμε βάσει των τελευταίων προπονήσεων που κάναμε που είχε υψηλή ένταση ότι θα είχαμε μια καλή εικόνα σήμερα. Το ξέραμε ότι δεν ματσαράμε εύκολα με την ΑΕΚ. Λόγω του ότι και αυτοί έχουν ψηλούς μες στο καλάθι και εμείς υστερούμε σε αυτό το κομμάτι και προσπαθούσαμε και με χαμηλά σχήματα να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι. Αυτό μας κράτησε μόνο για 16 λεπτά όπως είπατε και πριν. Δυστυχώς η εικόνα που είδαμε δεν ικανοποίησε κανένα από εμάς, ούτε τους παίχτες, ούτε τους προπονητές. Εντάξει, ο Μπέρι σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι. Με 22 πόντους, δείχνει να είναι παίχτης που χρειαζόταν η ομάδα. Είχαμε τον Λάντε Λούκας όμως παραμένει εκτός και Μάριε, δυστυχώς για την ομάδα σας τα περιθώρια στενεύουν, διότι η ένωση ήταν και μπροστά στο σκορ στη Λεμεσό. Πλέον για τον Αποέλ, πώς θα είναι η συνέχεια, με βάση ότι ίσως στην τετράδα έχει δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο σήμερα? Αν δούμε ότι έχουμε να απομακρυνθεί τελείως από την τετράδα, γιατί ο στόχος μας κακά τα ψέματα ήταν εύκολα ή δύσκολα να προσπαθήσουμε να μπούμε στην τετράδα για να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα. Αν αυτό δεν θα είναι εφικτό και μετά και τα σημερινά αποτελέσματα που περιμένουμε, το πιο σίγουρο είναι ότι θα επικεντρωθούμε στο κύπελλο. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν επιστρέψει ο ψηλός, δυστυχώς και μένοντας μόνο να πιστεύουμε στο σούτ και απ' έξω από τα μακρινά σούτ, αυτό δεν μας δίνει και πολλές δυνατότητες να ξέρουμε ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα. Εάν έχουμε ισορροπία και μέσα στο καλάθι, τότε θα είναι μια πιο στημένη ομάδα με πιο πολλές επιλογές, περισσότερες λύσεις και στην επίθεση, και αυτό θα μας δίνει περισσότερες επιλογές και ως προπονητές να κάνουμε τις επιλογές μας. Και μια τελευταία ερώτηση, το αναφέραμε και την ώρα της μετάδοσης, το Αποέλ φέτος ουσιαστικά δεν μπορέσαμε σε καμιά περίπτωση να δούμε τον αληθινό Αποέλ λόγω των απουσιών, λόγω της καραντίνας της αρχής χρονιάς, των τραυματιών κτλ. Πόσο πολύ αυτό επηρεάζει την ψυχολογία στην ομάδα και πόσο δυσκολεύει την ζωή σας βλέποντας το αποτέλεσμα στον πίνακα που εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ομάδας? Για κανένα δεν είναι εύκολο να χάνει. Είτε υγιής, είτε πλήρης, είτε ημιτελής, δεν είναι καθόλου εύκολο και η ψυχολογία όλων είναι στον πάτο. Καλός ή κακός, εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε το στήσιμο της ομάδας. Φάνηκε ότι αυτό πλέον επηρέασε αρκετά τους παίχτες και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με τους αρκετούς τραυματισμούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναλογιστούμε για τη συνέχεια. Τι να πω, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Okay. Ευχαριστούμε, Μάριε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Βοηθός προμονητή του Αποέλ, ο Μάριος Αργυρού.